Αυτό είναι το Samsung Galaxy Z Flip, το καινούριο σπαστό τηλέφωνο της Samsung, το οποίο είναι διαθέσιμο αυτές τις μέρες και στην ελληνική αγορά. Ένα τηλέφωνο το οποίο όταν είναι κλειστό είναι πάρα πολύ μικρό, μας θυμίζει τα τηλέφωνα που είχαμε πριν καμιά 15 χρόνια που λέγαμε το πορτάκι. Είναι εδώ πέρα κλειστό, το παίρνεις εδώ και το ανοίγεις, ανοίγει και γίνεται ένα κανονικό smartphone με οθόνη AMOLED Full HD Plus, γρήγορα επεξεργαστή Snapdragon 855, μπόλικη μνήμη, μπόλικο αποθηκευτικό χώρο, ένα πραγματικό flagship, το οποίο είναι μικρό όταν το έχεις κλειστό και χωράει ακόμα και μέσα στην παλάμη του χεριού σου, σε οποιαδήποτε τσέπη, παντελονιού, στο πουκάμισο εδώ πέρα μπορεί να χωρέσει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, και όταν θες να μιλήσεις το ανοίγεις για να το χρησιμοποιήσεις κανονικότατα. Βέβαια, δεν χρειάζεται να το έχεις πάντα ανοιχτό, γιατί η Samsung έχει φροντίσει εδώ πέρα μπροστά να έχει μία μικρή οθόνη δίπλα στις εξωτερικές κάμερες, αυτή εδώ πέρα την οθόνη, η οποία οθόνη εμφανίζει την ώρα και μπορεί να εμφανίσει και τυχόν ειδοποιήσεις που υπάρχουν, ένα mail, ένα μήνυμα, μια αναπάντητη κλίση, κάνεις δεξιά-αριστερά εδώ και σου δείχνει ποιες είναι αυτές. Μάλιστα, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη οθόνη για να πάρει φωτογραφίες του εαυτού σου, για να βγάλει selfie με τις εξωτερικές κάμερες, χρησιμοποιώντας διπλό κλικ εδώ στο power button, γρήγορα, ενεργοποιεί την προστινή κάμερα και πατάς ένα από τα δύο volume controls και βγάζεις φωτογραφία. Οπότε δεν χρειάζεται καν να ανοίγεις το τηλέφωνο για να βγάζεις φωτογραφίες. Η οθόνη είναι Super AMOLED. Μπροστά, ακριβώς μπροστά, η Samsung έχει εφαρμόσει πάνω από το πάνελ μια γυάλινη επίστρωση και το καταλαβαίνεις και από την υφή, το καταλαβαίνεις με το δάχτυλό σου όταν την χρησιμοποιείς. Και δεν ξέρω πώς το έχει κάνει αυτό. Εδώ πέρα στο κέντρο που είναι το hinge, που είναι ουσιαστικά ο μηχανισμός για την αναδίπλωση, παραμένει και εδώ πέρα γυαλί, το οποίο είναι και αυτό εύκαμπτο και μπορεί να λυγίζει. Το hinge, ο μηχανισμός λοιπόν που λέγαμε, που είναι εδώ μέσα, ο οποίος ενώνει τις δύο πλευρές και την οθόνη, έχει τη δυνατότητα να είναι ουσιαστικά να κρατάει την συσκευή ανοιχτή σε διάφορες γωνίες, υπογωνία δηλαδή, και όταν φτάνεις κάπου εδώ, μετά δεν το κρατάει άλλο και το ανοίγει πλήρως. Και το γεγονός ότι μπορείς να το έχεις το τηλέφωνο έτσι πάνω στο γραφείο, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για να κάνεις πολύ πιο εύκολα multitasking. Δηλαδή, μπορείς να ανοίξεις εφαρμογές οι οποίες υποστηρίζουν αυτόματα το χώρισμα της οθόνης. Για παράδειγμα, η εφαρμογή της κάμερας. Εδώ πέρα λοιπόν είναι το κανονικό interface της εφαρμογής. Και όσο κλείνεις, εδώ, παπ, βλέπεις, χώρισε το πάνω μέρος και έβαλε στο πάνω μέρος αποκλειστικά αυτό που δείχνει η μπροστινή selfie κάμερα, και στο κάτω μέρος σου έχει τις επιλογές. Οπότε εσύ μπορεί να το έχεις πάνω στο γραφείο εδώ και να βλέπεις είτε απέναντι κάποια που θες να βγάλεις φωτογραφία, είτε τον εαυτό σου, και να κάνεις πιο εύκολα εδώ πέρα τις ρυθμίσεις με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ βολικό αυτό, γιατί μπορεί να το αφήνεις εδώ πάνω στο γραφείο και μπορείς να τραβήξεις ένα βίντεο vlog εδώ, όπως κάνω εγώ κανονικότατα τώρα εδώ, και να μιλάω χωρίς να χρειάζεσαι τίποτα, βάσεις, οτιδήποτε. Αυτό το interface είναι πολύ έξυπνο και μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και με άλλες εφαρμογές. Μπορεί να το χρησιμοποιήσεις επίσης με τις κλασικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, μπορώ να ανοίξω έναν browser και να βάλω στο κάτω μέρος το Gmail και μπορώ να έχω έτσι στο πάνω μέρος να βλέπω τις σελίδες στο ίντερνετ και στο κάτω μέρος να έχω το mail μου. Είναι πολύ βολικό αυτό, γιατί δεν χρειάζεται να το ακουμπάς πάνω στο γραφείο, δεν χρειάζεται να το κρατάς. Το έχεις με αυτή τη μορφή εδώ πέρα και το χρησιμοποιείς σαν να έχεις δύο ξεχωριστές οθόνες. Κάτι που είναι πάρα πολύ βολικό και ξεχωριστό. Ούτως ή άλλως το interface είναι Android 10 Samsung UI 2.0. Όσοι έχετε πιάσει τηλέφωνο Samsung το τελευταίο χρόνο στα χέρια σας, είναι παραπλήσιο, δεν έχει άλλες διαφορές. Έχεις ακόμα και τις λειτουργίες να edge από πλευρά που να ενεργοποιήσεις πάνω στην οθόνη. Τώρα από πλευράς πλήκτρων, εδώ στη δεξιά πλευρά είναι το volume για την αυξομοίωση της ένταση του ήχου και εδώ είναι το power button, το οποίο power button ταυτόχρονα λειτουργεί και σαν αναγνώση δακτυλικών αποτυπωμάτων, δεν έχει μέσα στην οθόνη, είναι εδώ στο πλάι, που είναι μια χαρά βολικό και εδώ πέρα, δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα και μάλιστα το φτάνεις τόσο το ίδιο εύκολα και με τον αντίχειρα αν έχεις το δεξί, το κρατάς με το δεξιό χέρι, και με το δείκτη αν το κρατάς με το αριστερό χέρι. Στο κάτω μέρος είναι το ηχείο και η θύρα φόρτισης USB Type-C, ενώ από την άλλη πλευρά εδώ πέρα βάζεις τις κάρτες SIM. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το γεγονός ότι η Samsung έχει προσέξει ακόμα περισσότερο το κομμάτι εδώ πέρα του hinge και μάλιστα υπόσχεται εκατοντάδες χιλιάδες από flips
από τέτοιες κινήσεις. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Και για όσους δεν τους αρέσει το μαύρο, που μένα μια χαρά είναι, έτσι, υπάρχει και ένα δεύτερο χρώμα, ένα mauve, το λέει Samsung Purple Mirror. Φωτογραφίες που είδα είναι εντυπωσιακό, μπορώ να πω. Εντάξει, δεν το κράταγα εγώ, αλλά είναι εντυπωσιακό. Αυτά. Ελάτε, δείτε το από κοντά. Θα πάθετε πλάκα. Κοίτα, το παίρνεις, τσεπούλα, και μην τον είδατε τον Παναγή. Αντί, γεια.